Και είπατε να σύγω, ο εκνευρισμός, ξέρετε, προδίδει. Δεν είναι εκνευρισμός σας, λέω, είναι πάθος. Δεν θα με σταματήσετε, μου αλλάξει το χαρακτήρα. Εσείς μπορεί να είστε κρύος τεχνοκράτης έτσι και εγώ είμαι παθιασμένος. Έχω γεννηθεί στο πεζόδρομο και έχω μεγαλώσει. Έτσι, τα συγχαρητήριά μου για το που έχετε γεννηθεί. Ίσως γι' αυτό δεν καταφέρατε ποτέ να είστε υπουργός οικονομικών. Γιατί πηγαίνατε και λέγατε έξω αυτά τα οποία λέτε και στο πεζοδρόμιο εδώ πέρα. Εάν μου επιτρέπετε λοιπόν και εγώ. Θέλετε κύριε Παπαθανασίου. Δεν φύγετε καθόλου λέγοντάς μου για το πεζοδρόμιο. Είμαι περήφανος που έχω δουλέψει στο πεζοδρόμιο. Γιατί αν δεν δουλέψει και εσύ στο πεζοδρόμιο, δεν θα είχατε κάνει αυτές τις γκάφες που κάνατε. Μα με το ΦΠΑ, μα με το αυτόφορο αν χρωστάς λεφτά. Σας έχει σκάσει ποτέ επιταγή τέλος του μηνός. Που έχετε βάλει το αυτόφορο αν σου χρωστάει. Σας έχει τύχει ποτέ να μειώσετε ΦΠΑ που κόψατε τις δόσεις. Μην προκαλείτε. Ήρθε να παρακαλούσα να καλό το London School of Economics, αλλά καλό και το πεζόδρομο εδώ. Μόνο που, κύριε Παπαθανασίου, οι υπουργοί οικονομικών συνήθως έχουν μια ελάχιστη επάρκεια. Και ήταν προφανές από την δική σας πορεία ότι αυτή την επάρκεια δυστυχώς δεν την είχατε. Και να σας πω κάτι, οι άλλοι οικονομικών έχουν μια ελάχιστη ευγένεια, την οποία χάνετε όταν βρίσκεστε σε δύσκολη θέση. Δεν είναι η πρώτη φορά, δεν με πειράζει όμως, δεν με θίγεται καθόλου. Καθόλου. Σας παρακαλώ, κύριε. Μου είπατε ότι εγκληματίσαμε. Ναι, εγκληματίσαμε. Όταν μας πήγατε στο διαδέλεμα, και θυχτήκατε. Λοιπόν, σας πούμε και μπράβο. Κύριε. Τέλειωσε. Μπορεί να έχεις φύγει για το προσωπικό συζήτηση. Ναι, εγώ με μεγάλη χαρά έχω το προσωπικό. Ωραία. Αλλά θέλω να κάνουμε και μια συζήτηση. Μα δηλαδή, προφανώς θα κάνουμε συζήτηση, αλλά παρακαλώ πάρα πολύ να μην υπάρχει η έννοια της προσωπικής αντιπαλότητας. Να μπορώ να πω την άποψή μου, κύριε Πεντέρη. Μα σα το ζητάω. Ναι, και να μην με διακόπτει ο κύριος Παπαδάκης. Θα προσπαθήσω να σας βοηθήσω να μην το διακόπτει. Διότι και εγώ ξέρω να βγαίνω από τα ρούχα μου. Έτσι, και να λέω ότι τι είναι αυτά τα πράγματα και πώς είναι η οικονομία έτσι και ο κόσμος. Πράγματι έτσι είναι. Δηλαδή εμείς που ζούμε, ζούμε αλλού. Δεν έχουμε κι εμείς. Δεν είπα τίποτα, μονολόγησα, δεν σας διακόψα. Είστε χαριτωμένος έτσι. Μην το κάνετε. Και γελάτε μετά από όλα αυτά που έχετε κάνει, κύριε Παπαθανασίου. Μετά από όλα αυτά, έχετε το θράσος να έρχεστε εδώ και να χαμογελάτε και να κάνετε αστιάκια και να παίζετε τον έξαλλο και να προσπαθείτε να πείτε στον κόσμο ότι αυτά που συμβαίνουν φταίει το Πασό και όχι εσάς. Καταλαβαίνετε, ο εκνευρισμός δεν πειράζει. Ο κόσμος ξέρει και βλέπει. Ναι, πράγματι ο κόσμος ξέρει και βλέπει. Ο κόσμος πονάει. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ μπερδεμένος. Ο κόσμος αναρωτιέται τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι πολύ θυμωμένος, κύριε Παπαθανασίου, ακριβώς. Αλλά ο κόσμος κουτόχορτο δεν τρώει.